βλέπετε μύτηση μας πλανήσει. Πολύ γάρ ελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ ημί ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. Ταύτα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, γέγονεν εκ μέρους, ήδη γαρ τούτο ήρη και Σίμων ο μάγος και Μένανδρος και άλλοι τινές των αθέων αιρεσιαρχών, ερούσι δε εφημών ή και με θυμάς έτερη. Προσέχετε, λέει ο Κύριος, μη κανείς σας πλανήσει. Σε τι? Το κεντρικό σημείο της πλάνης είναι το πρόσωπο του Μεσσίου. Το κεντρικό. Το να με ξεγελάσεις και να με πας μέχρι σε ένα πορνείο είναι μια πλάνη. Το να με ξεγελάσεις και να με πας την καθαρή Δευτέρα που είμαι έτοιμος να ανιστέψω και να μου δώσεις να με μεθύσεις και μετά να αρχίσω να τρώω κρέατα την καθαρά Δευτέρα είναι μια πλάνη. Όλα αυτά είναι πλάνες ή ό,τι άλλο θέλετε γύρω από τον βίο των ηθικών. Η μεγάλη πλάνη αναφέρεται στο πρόσωπο του Μεσσίου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Εδώ θα έλεγα ότι αυτό μοιάζει με την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός βεβαίως έδωσε τις 10 εντολές. Ήταν η απορία ενός καθηγητού της Παλαιάς Διαθήκης, ότι πως σπουδαία πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης αμαρτάνουν και μάλιστα σοβαρά. Ο Δαβίδ ημάρτησε, και το καταπληκτικό ότι αφού ημάρτησε με τη Βρυσαβέ δεν την αφήνει. Θα μου πείτε, βέβαια ο άνδρας της πέθανε, ή καλύτερα σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε γιατί έτσι το έφτιαξε ο Δαβίδ να σκοτωθεί. Άσχημο πράγμα. Το πρώτο παιδί γεννιέται αλλά πεθαίνει. Το δεύτερο παιδί είναι ο Σολομών. Πώς δέχεται ο Θεός τον Σολομώντα και να γίνει τελικά η Βυρσαβέ γυναίκα του Δαβίδ? Εδώ είναι μερικά πράγματα παράξενα, περίεργα, και θεωρείται κορυφαία μορφή μαζί με τον Αβραάμ ο Δαβίδ. Δεν λέγεται απόγονος του Αβραάμ, είναι ο Μεσσίας, απόγονος του Δαβίδ, εκ της ρίζης του Ιεσέ που είναι ο Δαβίδ. Διότι ο Θεός βεβαίως ενδιαφέρεται για όλο το όνομα του, αλλά το κέντρο βάρους πέφτει στο πρόσωπο του Θεού. Ο Δαβίδ ποτέ δεν άφησε να αποκλίνει η καρδιά του από το Θεό. Πέφτει στη μοιχεία και φτιάχνει το 50ο ψαλμό και λέγει στον Νάθαν τον προφήτη: αμάρτησα στον Κύριο. Δεν αρνείται ποτέ τον Θεό. Από τον οπτικό του ορίζοντα ουδέποτε θα φύγει ο Θεός. Η προαίρεσή του είναι απέναντι στο Θεό ευλαβεστάτη. Ανεξάρτητα, ήταν βέβαια προσεκτικός ο Δαβίδ, δεν ήταν κανένας παλιάνθρωπος, έκανε κάποιες αμαρτίες, ήταν άνθρωπος όπως μπορώ να κάνω και εγώ και εσείς και όλοι μας. Πού πέφτει όμως το βάρος, το θέμα της πίστεως εις το πρόσωπο του Θεού? Ο Σαούλ έκανε τίποτα αμαρτίες? Όχι. Γιατί απεδοκιμάστη? Διότι ήτο ο άνθρωπος με την προαίρεση που δεν την αγαπούσε ο Θεός. Διότι ήταν ο εδοκιμάζει. Τον αποδοκιμάζει οριστικά. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ποια είναι η κεντρική αρετή? Το να μην αποκλίνει κανείς από το αληθινό πρόσωπο του Θεού, εμπροκειμένο από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Χριστοί πολλοί θα εμφανιστούν. Αν έπεσε στη μοιχεία, στην πορνεία, στο φόνο, στην κλοπή, ό,τι έπεσες,
δεν απέκλεινε στο πρόσωπό σου από τον Χριστό, τον αληθινό Χριστό, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον από Ναζαρέτ, έχεις δυνατότητα να επιστρέψεις. Ώστε λοιπόν κέντρον βάρους είναι το θέμα της πίστεως εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί όσο αμαρτωλός και αν στάθηκα, επιστρέφω για να σωθώ. Αγαπητοί μου, κάνατε αμαρτίες στη ζωή σας? Αναμφισβήτητα. Καλύτερα, κάναμε αμαρτίες στη ζωή μας? Αναμφισβήτητα. Γιατί τώρα είμαστε στο χώρο αυτόν και ακούμε το Λόγο του Θεού? Γιατί δεν φύγαμε από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού? Διότι δεν επλανήθημε στην πίστη, όχι στον βίον. Στον βίον επλανήθημε, στην πίστη όμως όχι. Ο άσωτος Υιός της παραβολής που είχαμε την πιο πάνω Κυριακή επλανήθη περί των βίων. Ποτέ δεν ξέχασε τον πατέρα του, εγύρισε πίσω. Αλλά πλάνη εκείνη που δεν με γυρίζει πίσω είναι να εκλάβω ως Θεόν ή ως Μεσσία πρόσωπον που δεν είναι ο αληθής Μεσσίας. Και εδώ αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος τον Σίμωνα, τον μάγο των Μένανδρων. Είναι γνωστός ο Σίμωνα μάγος από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ο οποίος αν θέλετε και ευαπτίστη ο ταλέπορος αυτός, αλλά δεν θέλω να μείνω πιο πολύ στην ιστορία του, δεν αξίζει ο κόπος. Ο Μένανδρος είναι ένας από τους γνωστικούς. Για να δείτε τι είναι ο γνωστικισμός. Ο Μένανδρος, όπως έχουμε και άλλους γνωστικούς, ή ακόμη όπως λέγει και άλλοι τιμές των αθέων αιρεσιαρχών, και άλλοι μερικοί από τους αθέους αιρεσιάρχας. Υπήρξαν αιρεσιάρχε. Καταρχάς οι αιρεσιάρχοι αποκλίνουν από την ορθή πίστη του προσώπου του Χριστού. Ο Άριος, όταν έλεγε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, προφανώς από προσανατολίζει από την αληθινή πίστη, διότι δεν είναι κτίσμα το πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπισε. Οι χιλιαστές που επαναλαμβάνουν κατά κόρον την αίρεση των Αριανών, προφανώς είναι άθεοι. Αποκλίνουν λοιπόν από το πραγματικό πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Υπήρξαν όμως αιρετικοί οι οποίοι προσοικειώθησαν τον τίτλο του Μεσσίου. Ο Άριος δεν είπε με Μεσσίας, είπε απλώς προσέβαλε τον Μεσσία και ηλίωσε, θα λέγαμε, το πρόσωπο του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Αλλά υπήρξαν όμως και αιρετικοί όπως είναι ο Μοντανός και άλλοι που είπαν ότι είναι Μεσσία. Ο Μοντανός μάλιστα που έδρασε στην Μικρά Ασία, ξέρετε τι έλεγε? Ότι είναι η ενανθρώπιση του Αγίου Πνεύματος. Τρέχα γύρευε. Αλλά για να μην νομίσετε ότι αυτά ανήκουν στην ιστορία, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Αυτός ο Κορεάτης, ο Μουν, θα έχετε διαβάσει ίσως στις εφημερίδες, ο οποίος εκήρυξε εαυτόν Μεσσία, ότι ο τίτλος του Χριστού, λέγει, ήταν προσωρινός για κάποια εποχή, τώρα αυτός είναι ο Μεσσίας. Ακούτε? Αυτός που προσπάθησε εδώ στην Ελλάδα να προσετεριστεί οι Ορθοδόξους Χριστιανούς, έκανε μια προσπάθεια εδώ να κάνει κέντρον και στην Κρήτη και που κάπου αλλού και λοιπά, και Αθήνα και λοιπά, και έγινε διαμαρτυρία εναντίον του. Βλέπετε? Έχουμε λοιπόν ψευδοχρίστους, το αποκορύφωμα δε της θα λέγαμε της παραποιήσεως του προσώπου του Χριστού είναι ο Αντίχριστος, αυτός ο οποίος θα κηρύξει εαυτόν Μεσσίαν, αλλά θα είναι
ο Αντίχριστος. Θα είναι ο τελευταίος και το αποκορύφωμα όσων ποτέ ψευδοχρίστων ενεφανίστησαν μέσα στην ιστορία. Αυτή η παραποίηση, θα λέγαμε, του τίτλου. Αλλά λέγει εδώ ερούσι δε εφημών και ή και με θυμάς έτερη, και μετά από μας θα είναι αιρετική τέτοια. Ξέρετε πόσοι τρέχουν πίσω από αυτούς τους ανθρώπους? Αν δεν έτρεχαν δεν θα πιάναν αυτοί, αλλά επειδή τρέχουν άνθρωποι, γι' αυτό και πιάνουν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, στην εποχή μας πράγματι πολλοί ψευδόχριστοι υπάρχουν και πρέπει να είμαι θα εκτάκτος προσεκτικοί.